Δεν περίμενα. <Και> Δεν περίμενα είναι η αλήθεια ποτέ στη ζωή μου ότι θα συναντούσα έστω και έναν άνθρωπο που θα πλήρωνε για να με δει. <Και> μου έτυχε στο διάλειμμα και με φόρτωσε με πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντί σα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τους συντελεστές αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας. Είναι τιμητικό για όλους τους ομιλητές του TEDx σήμερα να έχουμε δεχτεί αυτή την πρόσκληση και να είμαστε εδώ απέναντί σας. Αλλά για μένα είναι για έναν λόγο ακόμα πιο σημαντικό. Τα παιδιά μου, ο Χρήστος και η Πλουμιάνα, είναι φανατικοί του TEDx. Παρακολουθούν βίντεο και παρουσιάσεις από ολόκληρο τον κόσμο και ήταν μια μοναδική και σπάνια ευκαιρία να φανώ σπουδαίος μπαμπάς. Κάνουμε προσπαθούμε να κάνουμε αρκετά όμορφα πράγματα, αλλά τελικά από τον ενθουσιασμό που είδα από τα παιδιά μου, σαν το τέντεξ τίποτα. Να σας πω λοιπόν ότι στην προσπάθειά μου να σκεφτώ πώς θα πρέπει να κινηθώ εγώ απέναντί σας σήμερα, πήγα στους έμπειρους, στα παιδιά μου. Εκεί λοιπόν η κόρη μου, η Πλουμιάνα, μου θύμισε κάτι που τους μάθαινα από πολύ μικρά παιδιά. Όταν μεγάλωναν, τους έλεγα ότι μην ξεχνάτε πίσω από μεγάλα γεγονότα, πίσω από ε, γεγονότα που είναι ελκυστικά, πρέπει να υπάρχει πάντα μία ιστορία. Έτσι, στο ερώτημά μου, πώς πρέπει να κινηθώ σήμερα, απέναντί σας, η Πλουμιάνα μου απάντησε, «Μπαμπά, καλύτερα να μιλήσουν κάποιες ιστορίες πίσω από τις ιδέες σας». Έτσι, λοιπόν, θα κινηθούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για ιδέε. Δεν θέλω να σα κουράσω με αυτή τη λέξη, αλλά θα την ακούσετε πάρα πολλέ φορέ. Πιστεύουμε σχεδόν αιμονικά στι ιδέε. Αλλά γιατί είμαι σήμερα εγώ εδώ, Γιατί στη ζωή μου συνάντησα δύο ανθρώπου Δύο ανθρώπους που τελικά έτσι νομίζω ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Πρώτα, τη Βίκη Βουρνιά, η οποία είναι παιδική μου φίλη, η οποία στα project που θα δείτε κι εσείς με μερικές εικόνες λίγο αργότερα, βάζει την πρώτη και την τελευταία πινελιά και πάρα πολλές πινελιές φυσικά ενδιάμεσα. Ό,τι έχει σχέση με την αισθητική μας, όλη τη χρυσόσκονη, όλο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τον κάνει η Βίκη Βουρνιά. Και την ευχαριστώ πολύ. Και τον Δημήτρη Το Σημειονίδη, βεβαίω, που ούτω ή άλλω έχει τα οικονομικά μα, φροντίζει για κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, φροντίζει για τα social media, γνωρίζει άριστα την τεχνολογία, κινείται πολύ καλά με την επικοινωνία. Και στο κομμάτι των ιδεών, καθόμαστε όλοι μαζί και το κουβεντιάζουμε. Θα μου πείτε εσύ τι κάνει, αν όλα αυτά τα κάνουν οι συνεργάτε σου. Εγώ ίσω ε, έχουν μένα για να βάζω λίγο νόημα στι ιδέε, και αυτό θα προσπαθήσω να παρουσιάσω σήμερα εδώ. Πόσο απλά μπορεί να βγει μια ιδέα, το 2004, για παράδειγμα, σε ένα τραπέζι ε, έπεσε μια ιδέα, πέσεση εσύ, αφέρεσε, πρόσθεσε και προέκυψε κάτι που άλλαξε μια ολόκληρη περιοχή και άλλαξε κάτι πολύ σημαντικό και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά σκεφτήκαμε τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής στην Ελλάδα, την Ονειρούπολη της Δράμας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χαρακτηρίζει την Ονειρούπολη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά την χαρακτηρίζει... Όπα, να πάμε λίγο πίσω. Ας βλέπουμε αυτό, λοιπόν, αφού δεν έχουμε εικόνες είναι η γιορτή που άλλαξε τον τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, μέχρι το 2004, ο τότε δήμαρχος ή νομάρχης έπαιρνε ένα δέντρο σε συνεργασία με το δασαρχείο, το τοποθετούσε στην πλατεία η πλατεία ήταν λίγο σκοτεινή, το δέντρο έγερνε λίγο, έμπαινε η γνωστή φάτνη από κάτω. Σε συνεργασία με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, ανάβανε και τα φωτάκια που ήταν χειμώνα καλοκαίρι, θυμάστε, στι κολόνε φωτισμού επάνω. Και αυτό ήταν τα Χριστούγεννα. Δεν υπήρχαν δηλαδή το σπίτι του Αϊβασίλη, το ταχυδρομείο που, ξέρατε, που, ξέρετε τώρα, το καρουζέλ το πολύ όμορφο στη μέση, τα τρενάκια. Αυτά τα χαμόγελα δεν υπήρχαν τότε. Η Ονειρούπολη ουσιαστικά το πέτυχε αυτό και ήταν μια πάρα πολύ απλή ιδέα που προέκυψε, όπως σας περιέγραψα, ε, με έναν πολύ απλό τρόπο. Μετά από μερικά χρόνια, όμως, χρειάστηκε να επαναλάβουμε αυτό το θαύμα και να δημιουργήσουμε ξανά μια καινούρια χριστουγεννιάτικη γιορτή, το Μήλο των Ξωτικών. Εκεί, λοιπόν, ε, έπρεπε να... Α, παίζει. Εκεί, λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουμε ξανά το, το ίδιο θαύμα και να πετύχουμε να αλλάξει μια περιοχή, δεν ήταν σίγουρα εύκολο, αλλά υπήρχε μια εμπνευσμένη επίσης ομάδα που τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, γιατί συνεχώς εμπλουτίζαμε με καινούριε και διαφορετικές ιδέες. Νομίζω ότι με τον ε, Μήλο των Ξωτικών φτάσαμε στο σημείο να έχουμε επισκεψιμότητα περίπου που να πλησιάζει το ένα εκατομμύριο. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι ακόμη και σήμερα τα σημάδια από αυτή την μεγάλη εκδήλωση είναι πολύ ζωντανά. Έχουμε τύχει όμως, περιοχ... έχουμε δει αυτές τις περιοχές ουσιαστικά να διαλύονται κάποιες φορές από την επιτυχία. Δηλαδή, έχουμε τύχει μανούλες να έχουν τελειώσει τα τρόφιμα στην πόλη και να προσπαθούν να βρούνε λίγες πατάτες τηγανιτές για τα παιδιά τους και στο τέλος να καταλήγουν σε τσιπς από το περίπτερο. Έχουμε τύχει 26 Δεκεμβρίου του 2009, μια ημερομηνία που πρέπει να γραφτεί στη σύγχρονη ιστορία της δράμας ως η μέρα που η πόλη βούλιαξε. Χτυπάει το τηλέφωνο πρωί-πρωί και μας λένε ότι ή κάτι σοβαρό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και εκενώνεται η πόλη ή ξαφνικά αποφάσισαν όλοι μαζί από τη Βέρεια, την Κατερίνη, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική να κάνουν μια εκδρομή στη δράμα. Αυτό στην αρχή μα φάνηκε υπερβολικό. Στη συνέχεια όμω αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία υπερβολή. Τα αυτοκίνητα φτάνανε με μια ουρά πάρα πολύ μεγάλη στην πόλη τη δράμα, στην εθνική οδό και παρκάρανε δεξιά και αριστερά του οδικού άξονα. Αυτό συνεχίζονταν επί αρκετή ώρα και τίποτα δεν θα ήταν περίεργο αν τα αυτοκίνητα αυτά δεν φτάνανε στο χωριό Κουδούνια, παρκαρισμένα, επαναλαμβάνω, δεξιά και αριστερά, όποιο ερχόταν έβλεπε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πάρκαρε από πίσω. Όλα θα ήταν όλα φυσιολογικά, αν δεν φτάναμε στο χωριό Κουδούνια, που το περίεργο είναι ότι βρίσκεται 13 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη τη Δράμα. Εκεί λοιπόν είχαμε το εξή φαινόμενο. Βγαίναν οι οικογένειε, τα παιδάκια ψάχνανε τον Άι Βασίλη μπροστά του. Γιατί φτάσανε στην Ονειρούπολη και η απόσταση που έπρεπε να διανύσουμε τα πόδια ήταν ήδη 13 χιλιόμετρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα ταξί, αστικά λεωφορεία, υπεραστικά λεωφορεία, απορριμματοφόρα, στενοφόρα, το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Μιλάω σοβαρά πραγματικά. Τα στενοφόρα και τα απορριμματοφόρα μετακινούσαν κόσμο. Μεταφέραμε τον κόσμο έτσι με ασφάλεια και εδώ θέλω να πάμε στο να καταλήξουμε σε ένα βασικό συμπέρασμα, ότι μια καλή ιδέα μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Αλλά να πάμε τώρα στη στιγμή που έχουμε μια καλή ιδέα και τα πάντα είναι δύσκολα. Νιώθουμε μέσα μας ότι έχουμε την ιδέα που μπορεί να κάνει ανεπανάληπτα ρεκόρ. Νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι κορυφαίο, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Όλα τα email μας σταματάνε και αδιάβαστα. Τα, βλέπουμε αδιάβαστα. Τα τηλεφωνήματά μας δεν προχωράνε περισσότερο από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρεία που συνήθως απευθυνόμαστε. Μιλάμε για το εργοστάσιο και μουσείο σοκολάτας, το οποίο το πιστεύαμε, θέλαμε να το υλοποιήσουμε, αλλά είχαμε κάποιες βασικές δυσκολίες. Ήμασταν μέσα στην καρδιά της κρίσης. Ε, ουσιαστικά, είχαμε κάτι στο μυαλό μας, που κόστιζε και λίγο παραπάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, και ψάχναμε έναν άνθρωπο που να πιστέψει σε αυτό που εμεί είχαμε στο μυαλό μα και να το υλοποιήσει, αφού το πληρώσει βέβαια προηγουμένω. Ήταν πραγματικά δύσκολα. Δεν το βάλαμε κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε μία ιδέα που θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην προηγούμενη καλή μα ιδέα. Έπρεπε να ανοίξουμε κάποιε πόρτε. Εκεί, και όπω σα είπα, επειδή οι εποχέ ήταν δύσκολε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν τα τελευταία μα χρήματα. Είπαμε θα κάνουμε μια ωραία παρουσίαση του εργοστασίου σοκολάτα τη ιδέα μα. Χοντρό εξώφυλλο, ένα μεγάλο book, μια πολύ ωραία σελιδοποίηση, όμορφε φωτογραφίε, εμπνευσμένα κείμενα. Ξέραμε όμω ότι αυτό δεν αρκεί για να διαβαστεί από έναν CEO με ελάχιστο χρόνο μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εκεί λοιπόν τι κάναμε. Πήραμε και μία λυσίδα, δέσαμε, αλυσοδέσαμε αυτό το βιβλίο, βάλαμε ένα μεγάλο λουκέτο και ένα κλειδί μέσα σε έναν φάκελο. Θα ήθελα παρακαλώ, Μπουρμπουλήθρα, ένα αντίγραφο αυτού του βιβλίου. Το χειροκρότημα είναι για σένα. Αυτό εδώ. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι σε σας και είναι ίσως λίγο ρητορικό. Αν ερχότανε στο γραφείο σας, εσείς πολυάσχολος, γενικό γενικός διευθυντής μια μεγάλης πολυεθνικής, ερχόταν αυτό και έγραφε κάτι για μυστικά σοκολάτας και είναι αλυσοδεμένο και έχει και ένα λουκέτο. Και έρχονταν και μια άλλη ιδέα δίπλα που θα μπορούσε να είναι και καλύτερη από αυτήν. Μέσα στον ελάχιστο χρόνο που είχατε, θα ανοίγατε κάποια από τι δύο ιδέε. Αν ανοίγατε τελικά, ποια θα ήταν. <Κι> Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα δεν ισχύει. Απαντήθηκε στην πράξη για μα. Ουσιαστικά, μετά από δύο μέρε, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί το εργοστάσιο και μουσείο Σοκολάτας, που έκανε αυτά τα ανεπανάληπτα ρεκόρ σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρώμη και πολλές ακόμα περιοχές. Ξεκίνησε λοιπόν η μεγάλη κουβέντα που μας έφερε στο σημείο να υλοποιήσουμε την ιδέα μας, αφού πρώτα την ενισχύσαμε με άλλη μία πιο μικρή ιδέα, αλλά εκτιμώ ότι ήταν αρκετά καλή. Εδώ θέλω λοιπόν να σας πω ότι πολλές φορές εμείς δημιουργούμε κάποια πράγματα ονειρικά, αλλά δεν ζούμε μέσα σε αυτά. Και τι συνέβη. Κάποια στιγμή είμαι στο εργοστάσιο σοκολάτα στην ρεσεψιόν. Εκεί μιλάω στο τηλέφωνο, κάποιο πρόβλημα είχα να λύσω, συνηθισμένο ήταν αυτό, και βλέπω ένα παιδάκι ε, να πηγαίνει στην μεγάλη, περίπου 10 μέτρων σοκολάτα που είχαμε στη ρεσεψιόν και βλέπετε κι εσείς πίσω μου, που ήταν για να φωτογραφίζονται οι επισκέπτες μας. Το παιδάκι πέφτει με μια μεγάλη αγκαλιά πάνω στη σοκολάτα και τη ζαγκώνει. Η μητέρα από πίσω, τη φαντάζεστε, το πιάνει και του λέει πολύ γλυκά, «Παιδάκι μου, τι κάνεις, αυτή η σοκολάτα δεν τρώγεται, δεν είναι αληθινή». Σας το λέω ειλικρινά, δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση εκείνου του παιδιού, που γυρίζει με ένα βλέμμα ε, αφοπλιστικό. Θυμάμαι τα ψίχουλα από το φελιζόλ και το γύψος στο στόμα του, που λέει καθαρές κουβέντες, «Μαμά, τι λες, είναι αληθινή, τη δοκίμασα». <Κι> τι καταλάβαμε εμεί εκείνη τη στιγμή, ότι είμαστε στον καλό δρόμο και ότι μπορούμε με κάποιες όμορφες σκέψεις, ωραίες ιδέες, να εισάγουμε και τον κόσμο και του πιο δύσκολου, που είναι οι μικροί, μέσα στο παραμύθι. Από τότε θα δείτε πάρα πολλέ φορέ τη Βίκη, την ώρα που σχεδιάζει σε ένα χώρο, να γονατίζει και να κοιτάζει ψηλά, όσοι δεν ξέρουν να αναρωτιούνται τι κάνει. Εκείνη την ώρα δεν κοιτάζει μόνο μέσα από τα μάτια των παιδιών, κοιτάζει και από το ύψο των παιδιών. Και επειδή τώρα ολοκληρώσαμε τη σοκολάτα που ήταν μια εξαιρετική ιδέα, έπρεπε να βρούμε κάτι που είναι. Ε, πολύ δύ δύσκολο να αντισταθμιστεί στο επίπεδο της σοκολάτας. Δηλαδή, θα έπρεπε να βρούμε κάτι δύσκολο. Αγχωθήκαμε, πιεστήκαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι η σκέψη μας, που ήταν να προσεγγίσουμε τον κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, τον Ευγένιο Τριβιζά, θα ήταν κάτι ακατόρθωτο. Γιατί οι πληροφορίες μας λέγανε ότι ζει στο Λονδίνο είναι ένας αυστηρός εγκληματολόγος, ε, δεν έχει κινητό τηλέφωνο και δεν απαντάει σε σταθερό τηλέφωνο. Είναι πολύ δύσκολος ε, στις διαπραγματεύσεις του και τελειομανής. Όλα αυτά ήταν στις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Θέλω να σα πω το εξή, ότι Βάζω μια παρένθεση, ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Ότι είχαμε προσπαθήσει κατά καιρού να έρθουμε σε επικοινωνία με κάποιου ερασιτέχνε φωτογράφου, να πάρουμε τα δικαιώματα κάποιων φωτογραφιών που χρειαζόμασταν ή κάποια κείμενα από κάποιου συγγραφεί που δεν είναι και πολύ γνωστοί. Και στο τέλο δεν τα καταφέρναμε. Θέλω να σα εξηγήσω όμω τώρα ότι χρειάστηκαν μόλι δύο συναντήσει με τον γλυκό, τρυφερό, ευγενικό Ευγένιο Τριβιζά για να μα παραδώσει στα χέρια μα όλο το έργο τη ζωή του που είναι, όπως είπαμε, 185 βιβλία μεταφρασμένα σε 28 διαφορετικές γλώσσες. Δεν ήταν εύκολο και το πετύχαμε με δύο συναντήσεις. Θέλω να κάνετε κάτι απλό. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας ένα πρόσωπο ή κάποιες συνθήκες που θεωρείτε ότι είναι απρόσιτες. Ότι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, μην περιοριστείτε στην Ελλάδα, πιάστε όλο τον κόσμο. Ναι, Θέλω να σας διαβεβαιώσω για κάτι. Αν έχετε μια καλή ιδέα για τα πρόσωπα ή τις συνθήκες ή τις καταστάσεις που σκεφτήκατε που θα χρειαζόσασταν τη συγκατάθεση ή τη συμμετοχή τους για να ελοπιθεί αυτή η ιδέα, τουλάχιστον το 80% αυτών που θα επικοινωνούσατε με κάποιον τρόπο θα απαντούσαν. Ειδικά αν έχετε σκεφτεί πρόσωπα από το εξωτερικό. Και όχι λιγότεροι από το 40% θα καταφέρουν να υλοποιήσουν σε συνεργασία μαζί σας αυτό το project. Αρκεί να υπήρχε η καλή ιδέα. Εμείς όμως έπρεπε να κάνουμε σύντομα και ένα βήμα παραπάνω. Να πάμε και να δώσουμε κίνηση στα εξέματά μας. Να πάμε και ουσιαστικά να δώσουμε μέγεθος. Ε, θέλαμε μέσα από τα μάτια των παιδιών να βλέπουν κάτι τεράστιο. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε την Άννα, τον Σταύρο και τον Ανδρέα, Κωνσταντινίδη στο επίθετο, για τους φίλους τους, τους γιγαντιαίους δεινόσαυρους. Έδωσαν μια αφορμή ώστε από εκείνη την ημέρα και μετά ήρθε και μια νέα εξέλιξη στα θεματικά μας πάρκα. Τα πάρκα μας πλέον, με ό,τι και ανασχολούνται, έχουν κίνηση, μέγεθος και ήχους. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι πριν από μερικά χρόνια, το 2017, διαπιστώσαμε ότι οι ιστορίες, ε, υπάρχουν πολλές φορές ιστορίες που δίνουν νόημα στην ιδέα. Είχαμε σκεφτεί και προτείναμε να κάνουμε ένα περίεργο μουσείο. Το μουσείο του Φραπέ. Όλοι δώσανε εξήγηση, τα παιδιά είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι λίγο παοκ, όλα καλά, φυσιολογικά πράγματα, ήταν όμως όπως και να το κάνουμε μια θεότριλη ιδέα και είναι αυτές από τις ιδέες που μας αρέσουν. Η ιστορία γιατί έδωσε νόημα σε αυτή την ιδέα. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Το 1957, στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος, ήταν ο πιο ζεστός Σεπτέμβριος της δεκαετίας, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεγάλο γεγονός. Δημήτρος Βακόντιος, πολιτής σε ένα περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλει να πιει καφέ. Την εποχή εκείνη ο καφές ήταν στιγμιαίος καφές, μπρίκι, ζεστό νερό, Ανακάτεμα και αυτό. Δεν είχε όμω τα σύνεργα, κατά τύχη εκείνη τη χρονιά είχε βγει και το shaker του Nesquik. Παίρνει το shaker, βάζει καφέ μέσα, βάζει λίγο νερό, κλείνει το καπάκι, το ανακοινεί. Δεν είχε προβλέψει όμως την έκρηξη αφρού που θα γινότανε. Πολύ εμείς την ξέρουμε βεβαίω, Γίνεται η έκρηξη αφρού. Λερώνεται το λευκό του πουκάμισο και μετά από μερικά χρόνια, σε μία συνέντευξή του, ο Δημήτρης Βακόνδιος, Λέει ότι είχα θυμώσει και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ που είχα λερώσει το μοναδικό καθαρό όμορφο λευκό πουκάμισο που είχα για την έκθεση, αλλά δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα είχα κάνει εκείνη τη στιγμή μία ανακάλυψη που θα ταξίδευε σε ολόκληρο τον κόσμο και ουσιαστικά θα χαρακτήριζε μια ολόκληρη γενιά. Αυτό είχε κάνει ο Δημητρή Βακόνδιο και εμεί το θεωρήσαμε ότι είναι μια ιστορία που πρέπει να τη δώσουμε ένα νόημα με μια ιδέα. Δημιουργούμε το Μουσείο του Φραπέ, αλλά πού. Στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούμε το Μουσείο του Φραπέ πότε, ακριβώ 60 χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 2017. Πού στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη και σε ποιο σημείο, ακριβώ εκεί που έγινε η ανακάλυψη, στο περίπτερο 1. Αυτό είναι το παράδειγμα ότι όταν έχουμε πάνω σε κάτι πολύ ωραίο να βασιστούμε, εμείς μπορούμε να βάλουμε το όμορφο περιτύλιγμα. Και βεβαίως και πάλι η επιτυχία ήταν δεδομένη. Και μετά, για να μην μακρηγορώ και να ολοκληρώνω την ε, σημερινή μου παρουσίαση, να σας πω ότι αποφασίσαμε να πάμε στην ελληνική μυθολογία, στη μυθολογία που όλοι αγαπάμε, αλλά δεν είχαμε αγγίξει. Ξεκινάμε, λοιπόν, την πρώτη μας προσπάθεια να συναντήσουμε τέρατα, μυθικούς ήρωες, να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι και να ανακαλύψουμε τον Ηρακλή και τους 12 άθλους που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και ήδη αυτό που είναι αλήθεια γνωρίζαμε ήταν ζητούμενο η ελληνική μυθολογία να ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάτι που ξεκίνησε να κάνει ο Ηρακλής μας και οι 12 άθλοι, αλλά να φύγει και στο εξωτερικό. Όταν όμως πιάσαμε τη μυθολογία και είδαμε την επιτυχία, έπρεπε να σκεφτούμε κάτι άλλο που θα έφερνε επίση επιτυχία. Αυτή είναι η ιστορία τη ζωή μα να προσπαθείς να κερδίσεις τον εαυτό σου. Εκεί λοιπόν πήγαμε και σκεφτήκαμε ένα ακόμη πιο ελκυστικό θέμα μέσα από την ελληνική μυθολογία, την Οδύσσια. Με, αυτ... με την Οδύσσια θα κλείσω, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να σας δείξω απλά ελάχιστα δευτερόλεπτα κάποιες εικόνες και στο τέλος έτσι να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και να σα πω ότι ίσω από σύμπτωση και όχι επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, στόχο μα από όταν ξεκινήσαμε να δημιουργούμε τα θεματικά μα πάρκα και από όταν αρχίσαμε να δενόμαστε ω ομάδα, δεν ήταν να κερδίσουμε πολλά χρήματα, που δεν κερδίσαμε, αλλά να κερδίσουμε πολλά παιδικά χαμόγελα κάτι που κερδίσαμε. Και γι' αυτό οφείλω να πω μέσα από εδώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στου ανθρώπου που έδωσαν σε εμά την ευκαιρία να προσφέρουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά τους. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.